Λοιπόν, βρισκόμαστε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου Μάρπισσας. Καλά τα λέω, κύριε Μπόνι, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, απέναντί μου έχω τον κύριο Στέλιο Μπόνι, έναν άνθρωπο πολλά χρόνια στον χώρο του αθλητισμού και είναι και μέλος της διαχείρισης, Επιτροπής διαχείρισης του... Κλειστού. Του κλειστού. Έτσι, ναι, θα το λέω κλειστό από εδώ και πέρα, γιατί θα χάνουμε μετά την ουσία. Κύριε Μπόνι, πριν λίγο διεξήχθη εδώ ένα παιχνίδι βόλεϊ ανάμεσα στον Αμέση Νηρέα, οι γυναίκες και το Φίνικα Σύρου. Το αποτέλεσμα λίγο πολύ, εντάξει, δεν μετράει τόσο πολύ, κέρδισε ο Φίνικα Σύρου 3-0. Είχαμε και μία ανατροπή στο τρίτο σετ, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Παραλύπω. Θα τα βλέπαμε όλα. Ο σκοπός μας όμως της επίσκεψης εδώ σήμερα είναι να δούμε λίγο τη λειτουργία του κλειστού αρχιλόγου Μάρπισσας, θα το παραλάβω εγώ το λέω. Και θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν αν όλα λειτουργούν καλά, είναι όλα υπό έλεγχο θα έλεγα σε αυτό το κλειστό αρχιλόγου Μάρπισσας. Ναι, καλησπέρα σε εσάς και σε όσους κάποια στιγμή μας δουν. Θα σας πω, ξεκινώντας, ότι και εγώ χρόνια ήμουν ένας από αυτούς που αγωνιούσαμε κάποια στιγμή να δούμε αυτό το μικρό θαύμα στο νησί μας και θα δώσω συγχαρητήρια σε όλους, χωρίς να αναφέρω ονόματα, γιατί ούτε τα ξέρω κιόλας. Αλλά εσείς που τα ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση είναι έξι συγχαρητηρίων. Γιατί είδατε και θα δείτε στον δρόμο ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ ο αθλητισμός και ιδιαίτερα στα αθλήματα σάλας που μας λείπανε αυτά τα αθλήματα τόσα χρόνια με το χώρο αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ερώτησή σας, θα μπορούσαμε να είμαστε πιο νωρίς καθόλου έτοιμοι, αλλά οι ανάγκες το να μπουν οι ομάδες μέσα, από τη στιγμή που ο κύριος Δήμαρχος υπέγραψε πριν 15 μέρες τη λειτουργία του, και είμαστε καθόλου έτοιμοι από όλες τις απόψεις να λειτουργήσει το κλειστό, και εφόσον είχε προταθεί και εγκριθεί από το Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας η Επιτροπή Διαχείρισης, ήτανε θέμα ομάδων και Επιτροπής Διαχείρισης που υπό την εποπτεία του Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας θα λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή Διαχείρισης, γιατί όλες οι επιτροπές, ξέρετε, δεν παίρνουν αποφάσεις, απλά προτάσεις κάνουν και είναι και εκτελεστικά όργανα ενίοτε. Λοιπόν, για να μιλήσουμε λίγο για το θέμα αυτό, η Επιτροπή Διαχείρισης που ορίστηκε και ψηφίστηκε από το Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας είχε αναλάβει να διαχειριστεί το κλειστό. Άρα, κάνει προτάσεις στην Πρωτοβάθμια και η Πρωτοβάθμια μετά, με εντολή της, ξεκινάει η Επιτροπή Διαχείρισης, θα σας πω και τα ονόματα σε λίγο, να λειτουργήσει το κλειστό. Κατόπιν στη συμφωνία που ήρθαμε με τις ομάδες που θα χρησιμοποιούν το κλειστό. Τις ομάδες από την Πάρο, έτσι. Πάντα. Που είναι ο ΑΟ Πάρο και ο Μαρπισσαϊκός σαν μπάσκετ και ο Νηρέας σαν βόλεϊ. Είπαμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, να μπουν οι ομάδες νωρίτερα μέσα να κάνουν προπονήσεις, με την προϋπόθεση η Επιτροπή Διαχείρισης να ελέγχει και οι ομάδες να κάνουν τις προπονήσεις τους και τους αγώνες τους, με την προϋπόθεση να προσπαθούν να μην λερώνουν το χώρο και ό,τι κάνουν να το καθαρίζουν. Και μέχρι και σήμερα όλα πάνε καλά. Ελπίζω από εβδομάδα να είναι όλα έτοιμα, γιατί και ο κύριος Δήμαρχος και ο κύριος Μαλιδρέτος, που είναι και ο πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας αλλά και της Επιτροπής Διαχείρισης, να τα έχουν όλα έτοιμα και να ξεκινήσει επίσημα πλέον η λειτουργία του κλειστού, που εννοώ επίσημα με την έννοια να υπάρξει επιστάτης και καθαριότητα. Αυτά μας λείπανε. Ένας επιστάτης να επιστατεί εδώ το κλειστού και η καθαρίστρια βέβαια να καθαρίζει, γιατί ο χώρος αυτός παραλαμβάνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης στις 4 ώρα το μεσημέρι από το Δημοτικό Σχολείο. Και ό,τι και να γίνει, πρέπει το πρωί να παραδίδεται καθαρός. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, χωρίς καθαρίστρια δεν θα μπορούσαμε να είμαστε τυπικοί. Αυτό ισχύει και για τα Σαββατοκύριακα, από ό,τι καταλαβαίνω. Πάντα. Γιατί το δημοτικό δεν είναι. Ναι. Το δημοτικό, όποτε
λειτουργεί τα πρωινά, θα είναι παραδομένο, καθαρό, μετά τις προπονήσεις των ομάδων τις καθημερινές. Δεν ξέρω αν μακρηγόρησα στην πρώτη ερώτηση. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Λοιπόν, Επιτροπή Διαχείρισης, ναι. Αμέλη. Χαράλαμπος Μαλινδρέτος, ας τον ονομάσουμε πρόεδρο αυτής της Επιτροπής, έτσι. Η πρόεδρος του Δημοτικού Διαμέρισματος Μάρπισσας, η κυρία Αντωνοπούλου, ο πρόεδρος της Δημοσίου Δημοτικού Αρχιλόχου, ο κύριος Χριστόφορος Στρατής, ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Μένιος Χασομέρης νομίζω, εκπρόσωπος του Σύλλογου Γονείων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου, είναι η κυρία Νεζίνα Φρατζή, πέντε νομίζω μέχρι στιγμής, η Μαρία Περαντινού και εγώ, 7. Σήμερα έγινε εδώ το τρίτο παιχνίδι, έτσι, το τρίτο. Και το πρώτο βόλεϊ. Έχουν προηγηθεί δύο παιχνίδια μπάσκετ. Ναι. Στην πράξη τώρα πώς είδε τη λειτουργία, με τον κόσμο μέσα, με τους αθλητές, με το παιχνίδι σε εξέλιξη. Κοιτάξτε, αυτό που προσπάθησαμε εμείς να περάσουμε είναι η είσοδος των φιλάθλων στις κερκίδες και η είσοδος των αθλητών στο παρκέ. Και έμεινα εντυπωσιασμένος και από τους ανθρώπους, τους φιλάθλους, ήταν εξαιρετική η συνεργασία τους, αλλά και από τα ίδια τα παιδιά που μόνα τους λέγανε όταν βγαίνανε από τα αποδυτήρια, παιδιά, να σκουπίσουμε τα πόδια μας. Και αυτό είναι το σημαντικότερο που έχουμε περάσει στους αθλητές και στον κόσμο της κερκίδας, ότι πρέπει να σεβαστούμε και να προσέξουμε για να έχουμε εξαιρετικά και τα τρία παιχνίδια μέχρι στιγμής και από φιλάθλους και από αθλητές. Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε πιο χρηστικές ερωτήσεις. Πόσες θέσεις υπάρχουν στο κλειστό? Είναι 258. Καθήμενοι. Καθήμενοι. Τι αθλήματα μπορούν να διεξαχθούν εδώ? Κοιτάξτε, θεωρητικά όλα τα αθλήματα σάλας, εάν τα υποστηρίζει το κλειστό. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Πάρο έχουμε μόνο το μπάσκετ και το βόλεϊ. Θα μπορούσε να γίνει και χάντμπολ, αλλά σε επίπεδο δημοτικού είναι μίνι χάντμπολ. Δεν μπορούν οι διαστάσεις να γίνουν κανονικοί αγώνες χάντμπολ. Αλλά όσον αφορά έως δημοτικού, μίνι χάντμπολ μπορούμε να κάνουμε. Και θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν και γυμναστικές επιδείξεις, μπορούν να γίνουν διοργανώ αγώνες πολεμικών τεχνών. Ό,τι μπορεί να γίνει σε σάλα μπορεί να γίνει. Αυτό κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Κάποιος θέλει να κάνει μια διοργάνωση εδώ, σύλλογο συμφορέας. Πού θα πρέπει να απευθυνθεί, πώς θα πρέπει να λειτουργήσει η Επιτροπή Διαχείρισης, δεν ξέρω, για να δοθεί η άδεια σχετική και να γίνει η διοργάνωση αυτή? Μέχρι στιγμής οι σύλλογοι ξεκινήσαμε πρώτα, γιατί ο Δήμαρχος και ο κύριος Μαλινδρέτος και ο Διευθυντής του Σχολείου ιεραρχήσανε το ποιοι πρέπει να είναι μέσα. Σαφώς τον πρώτο λόγο έχει το σχολείο. Όχι μόνο τις πρωινές ώρες, είναι σαφέστατο ότι οποτεδήποτε θέλει το σχολείο να κάνει μία γιορτή και ας έχουν προπονήσει οι ομάδες, απλά με μία προφορική επικοινωνία, οι ομάδες δεν θα κάνουν προπόνηση και θα κάνει το σχολείο τη γιορτή του ή οτιδήποτε. Πρώτο λοιπόν λόγο και το σχολείο. Το δεύτερο, μαζικός αθλητισμός, οι ομάδες δηλαδή. Από εκεί ξεκινήσαμε. Βγάλαμε μια ανακοίνωση, αλλά σε ένα κλειστό χώρο, καταλαβαίνετε, οι ομάδες για πότε τα αποκριθήκαν. Στείλανε mail στο γραφείο του κύριου Μαλινδρέτου, στο Δήμο, δηλώσανε τι θέλουν να κάνουν, τις ώρες που θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν ως προπόνηση το κλειστό. Ο κύριος Μαλινδρέτος μετά φώναξε την Επιτροπή Διαχείρισης, παρέδωσε τις ώρες, και η Επιτροπή Διαχείρισης μετά, σε επικοινωνία με τους συλλόγους, καταλήξαμε στις ώρες. Βγήκε ένα πρόγραμμα επίσημο, το οποίο Δευτέρα υπογράφεται και από τον κύριο Μαλινδρέτο, παραδίδεται στις ομάδες και πλέον οι ομάδες από τη Δευτέρα, δόξα τω Θεώ, και να ελπίσουμε δηλαδή ότι όλα θα πάνε καλά, θα μπουν πια και θα έχουν τις ώρες τους. Οι ώρες τώρα που έχουν περισσέψει, γιατί πρέπει σε ένα κλειστό γυμναστήριο, έστω και αν είναι σχολικό κτίριο, να έχεις και προβλέψει και ώρες κοινού. Με το που θα τελειώσουμε με τις ομάδες επίσημα, θα βγει μια ανακοίνωση καινούρια για όσους θέλουν να χρησιμοποιήσουν το κλειστό. Το κοινό, ιδιώτες δηλαδή. Ναι. Κάποιες ομάδες, οι οποίες. Μπορεί και μια παρέα παιδιών να θέλει να έρχεται κάθε εβδομάδα να παίζει. Και αυτοί λοιπόν θα κάνουν έτοιμα
στο γραφείο του κύριου Μαλινδρέτου, θα πάνε στο γραφείο του, θα υπογράψουν μία αίτηση που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το χώρο και έτσι σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Ο επιστάτης θα είναι από τις 4 έως τις 12 εδώ κάθε μέρα, όποτε έχει χρήση, και θα επιβλέπει εννοείται την κατάσταση αυτή. Σαφώς θα έχουμε θέση και εμείς τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης, έτσι. Και σαφώς και καθαρίστρια, έτσι. Και είδα και ανθρώπους που φύλαξες του κλειστού, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει. Ναι, αυτή η εταιρεία που θα αναλάβει το κλειστό θα έχει διπλό ρόλο. Δεν θα το έλεγα φύλαξης, ναι, γιατί δεν θα είναι μόνο να φυλάει. Θα χρειάζεται να κάνει πολλά πράγματα. Θα έχει βέβαια και το ρόλο αυτό. Τι να φυλάξει, δηλαδή απλά να επισημαίνει στους θεατές κάποια πράγματα και στους παίχτες πριν μπουν στο παρκέ κάποια πράγματα. Αυτό όχι φύλαξη. Ας το πούμε έτσι. Επιστασία θα τη λέγαμε. Όχι φύλαξη μόνο, γιατί θα είναι... θα κάνει πολλά πράγματα, ας πούμε, αυτός ο άνθρωπος που θα είναι εδώ. Όχι μόνο φύλακας. Να πάμε λίγο στους χώρους, ναι, του κλειστού. Ο φύλαθρος που έρχεται στο κλειστό έχει δύο πόρτες εισόδου για τις κερκίδες. Μία πόρτα εισόδου η οποία είναι για τον αγωνιστικό χώρο. Τι άλλους χώρους περιλαμβάνει το κλειστό? Λοιπόν, θα τους δούμε μετά. Ναι, πες το μου. Στο χώρο, το επικοινωνιακό παρκέ, έχει μία αποθήκη υλικού. Έχει ένα χώρο που είναι τουαλέτες για αμαία. Και παράλληλα ο ένας χώρος δίπλα από τα αμαία είναι και των διαιτητών το γραφείο. Με το που μπαίνουμε στην είσοδο, δεξιά την είσοδο που μπαίνουμε στο χώρο, στην αρένα, στο παρκέ. Στο αγωνιστικό χώρο, ναι. Ναι. Είναι τα δύο αποδυτήρια δεξιά και αριστερά, το γιατρείο δίπλα στα αποδυτήρια και ένας χώρος για να κάθεται ο επιστάτης στην κύρια είσοδο αυτή. Τώρα, στην πρώτη είσοδο που παίρνουμε στις κερκίδες, δεξιά κάτω στα σκαλιά, μπορεί κάποια στιγμή να λειτουργήσει το κηλικείο. Μπορεί. Κοιτάξτε, είναι θέμα σχολικής επιτροπής αυτό. Εμείς δεν μπορούμε να... δεν ξέρω κανένα θέμα. Κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένα κηλικείο για κάποιον που θα πει λίγο νεράκι, ναι, ένα χυμό. Ας τελειώσουμε το θέμα, ναι, τώρα με το, ναι, να βάλουμε, ναι, τις ομάδες, ναι, μέσα και είναι θέμα καθαρά σχολικής επιτροπής το κηλικείο. Μάλιστα. Και από τις εισόδους των κερκίδων, σας είπα, από τη μία είναι το κηλικείο κάτω και από την άλλη είσοδο είναι οι τουαλέτες, κοινό που πηγαίνει κάτω. Αυτή είναι η χώρη. Τώρα, στο επάγγελμά μου, έτσι... Μπορούμε να αρχίσει τώρα τα μυστήρια. Χώρος για τους δημοσιογράφους, είδατε, είναι δύο χώροι, ένας δεξιά, ένα αριστερά, προφανώς εκεί είναι η χώρη, έτσι. Μπορεί να στήσει κάποιος κάποια κάμερα, να τραβήξει κάποια πλάνα. Απάνω, ναι, ναι. Επάνω στις κερκίδες, δεξιά και αριστερά, έτσι. Εντάξει, τώρα άμα δώσεις κάτι της, μπορώ να σε βάλω και κάπου αλλού. Ωραία. Κατά τη διάρκεια του αγώνα γνωρίζω ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο δεν επιτρέπονται, πέρα από τους αθλητές, τους διαιτητές. Από τη στιγμή, αγαπητέ, ναι, μου, που μπουν οι ομάδες μέσα και οι συνοδοί, δεν μπαίνει κανένας. Δεν μπαίνει κανένας άλλος μέσα. Και οι συνοδοί, έτσι, και, ναι, αυτοί βέβαια, ναι, που, αυτοί που έχουν την άδεια για να βρίσκουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι υπόλοιποι πάνω καρτελάκι, ναι, ένα από αυτά που θα κάνει, ας πούμε, ο επιστάτης φύλακας, ας πούμε, θα είναι και αυτό. Ακόμα και στις προπονήσεις, οι ομάδες που θα έρθουν έχουν δηλώσει ποιοι θα χρησιμοποιούν το χώρο. Δεν μπαίνει κανένας άλλος στο παρκέ. Δηλώνει. Λοιπόν, να πω και σε ένα άλλο θεματάκι όσον αφορά το οικονομικό πακέτο, τι μπορείτε να μας πείτε για τη λειτουργία. Γιατί φυσικά υπάρχουν και κάποια έξοδα όταν λειτουργεί ένα κλειστό γυμναστήριο. Τι μπορούμε να πούμε πάνω σε, ναι, αυτό? Κοιτάξτε, είπαμε είναι σχολική αίθουσα. Άρα σχεδόν όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο Δήμος όπως και σε κάθε σχολική αίθουσα. Τα λειτουργικά έξοδα, ρεύματα, νερά, θέρμανση, όλα αυτά τα. Time out, βλέπω ότι έχει air condition με... Έχει, λειτουργεί και με πετρέλαιο. Με πετρέλαιο. Και με πετρέλαιο και με ρεύμα. Και ζεστό και κρύο, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, είναι... πάμε λοιπόν τώρα στο θέμα μας, το οικονομικό. Τα λίγα έξοδα που πρέπει να καλύψουμε εμείς σαν Αθλητική Επιτροπή είναι αυτά που βγαίνουν από τις 4 ώρα έως τις 12. Αυτά θα προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε από τις συμμετοχές των ομάδων που θα πληρώνουν κάτι για να μπαίνουν όπως όλα τα γυμναστήρια, το γνωρίζετε αυτό, και από τους αθλητές τους μεμονωμένους ή που τους ονομάζουμε εμείς ώρες κοινού. Ελπίζουμε να καλύψουμε
Αν γεμίσουν όλες οι ώρες της εβδομάδας, πιστεύω ότι θα καλύψουμε τα έξοδα που χρειαζόμαστε για το πιστάτη και την καθαρίστρια. Μάλιστα. Αλλά πιστεύω ότι ο Δήμος κάτι θα κάνει αν τα καταφέρουμε. Μάλιστα. Να δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να πούμε τώρα όσον αφορά τη λειτουργία. Εγώ ήρθα πιο πολύ για να δούμε τη λειτουργία του κλειστού. Αν στο μέλλον θα πρέπει, σύμφωνα με την εκτίμησή σας και με τα πόσα έχετε δει, να γίνουν και κάποια άλλα πράγματα που θα βοηθήσουν στη λειτουργία του. Δεν ξέρω. Θα πρέπει να το επιτρέψει η Σχολική Επιτροπή. Οπωσδήποτε, από εκεί περνάει, ναι. Εάν το επιτρέψει, μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα. Μπορούν να γίνουν συμπληρωματικά, θα έλεγα. Βεβαίως. Μπορεί να γίνουν διάφορες επιδείξεις. Πολλά πράγματα. Δεν έχουμε τέτοιο χώρο. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ότι θα μπορεί να έρθει η Εθνική Ομάδα Καράτε, ας πούμε, να προπονηθεί εδώ. Η Εθνική Ομάδα, ξέρω εγώ, ποδοσφαίρου ή μια ομάδα μεγάλη ποδοσφαίρου, αν έχουμε και γύρω από το κλειστό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτό όμως, ό,τι και να έρθει εδώ, θα πρέπει να το εγκρίνει η Σχολική Επιτροπή και δεν έχουμε φτάσει σε αυτό, το επίπεδο. Η εντολή που πήραμε σαν Επιτροπή Διαχείρισης είναι να ασχοληθούμε με αυτό το κομμάτι, να μπουν οι ομάδες μέσα, γιατί ξέρετε με πόση αγωνία το περιμέναν οι ομάδες, και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε μέχρι εδώ. Τώρα το τι θα γίνει μετά, και νομίζω ότι η χρονιά αυτή θα βγει έτσι. Να κάνουμε ένα βήμα σιγά σιγά. Και αυτό που θέλω να τονίσω και να ευχαριστήσω και σε όσους έχουν μπει μέχρι στιγμής μέσα, είναι ότι προσέχουν πάρα πολύ. Όλοι οι αθλητές που έχουν μπει και τα μικρά παιδιά το προσέχουν πάρα πολύ, και όσο το προσέχουμε έτσι θα πάμε καλά. Τώρα για τα υπόλοιπα, ας πάμε από την επόμενη χρονιά. Ας βγάλουμε τώρα με το πρωτάθλημα και με όσους δικούς μας θέλουν να μπουν μέσα, για να δούμε και πώς θα λειτουργήσει. Δεν είναι εύκολο, ξέρεις. Πρώτη χρονιά. Και μετά το καλοκαίρι βλέπουμε. Και ένα τελευταίο, γνωρίζω και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά την έλλειψη ενός κλειστού αθλητικού χώρου. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι οι ομάδες μας ξενιτεύονται εντός εισαγωγικών στα γειτονικά νησιά σαν γηπεδούχοι για να δώσουν παιχνίδια, μπάσκετ, βόλεϊ, με αντίξωες καιρικές συνθήκες. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο σας για το γεγονός ότι πλέον η Πάρος και η Αντίπαρος, θα πω εγώ, γιατί και η Αντίπαρος μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Δεν δυσκολεύονται τα παιδιά αυτά να έρθουν. Ναι, έχει επιτέλους ένα κλειστό όπου μπορεί η νεολαία του νησιού μας κυρίως να αθληθεί. Ένα δικό σας σχόλιο κλείνοντας αυτή τη συνέντευξη και σας ευχαριστούμε πολύ που μας την παραχωρήσατε. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα σας πω ότι είχα πει πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο πρόεδρος της ΕΠΣ Κυκλάδων στο ποδόσφαιρο και έκανε μια συνάντηση για το ποδόσφαιρο στην Πάρο. Του είπα ότι όσονού που ετοιμάζεται ο πρώτος κλειστός χώρος στην Πάρο. Εάν δεν σοβαρευτείτε εσείς και το ποδόσφαιρο, θα έχουμε μεγάλες απώλειες. Πιστεύω ότι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ ο αθλητισμός στην Πάρο όσον αφορά τα αθλήματα σάλας. Ξέρετε, εγώ είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, του αθλητισμού αλλά κυρίως του ποδοσφαίρου. Εγώ όταν μπήκα μέσα σε αυτό το χώρο έπαθα πλάκα και σας το είπα. Είναι άλλη ατμόσφαιρα που βγαίνει από αυτό το κλειστό. Yeah. Θα έχουμε ραγδαία ανάπτυξη των αθλημάτων σάλας. Θα δείτε του χρόνου πόσα παιδάκια έτσι θα έρθουν στα αθλήματα αυτά που μπορούν σήμερα οι ομάδες και υποστηρίζουν. Μιλάμε για τον μπάσκετ και τον βόλεϊ, γιατί δεν έχουμε άλλα πράγματα. Θα έχει απώλειες στο ποδόσφαιρο μεγάλες. Μη γελάτε σοβαρά. Ποδόσφαιρο τρέμει, συμπάρω. Βέβαια, μα αν σκεφτείτε ότι ήρθαν στον πρώτο αγώνα, ήταν αγώνα κοριτσιών και είχαμε 200 άτομα. Έχεις δει στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια 200 άτομα. Ας μην το πιάσουμε αυτό, γιατί είναι πίκρα μεγάλη. Λοιπόν, αν και στεναχωριέμαι που θα χάσει το ποδόσφαιρο, χαίρομαι γιατί θα έρθουν παιδιά στον αθλητισμό και θα τιμήσουν αυτόν τον ωραίο χώρο. Πάντως ο αθλητισμός σίγουρα θα είναι κερδισμένος στο νησί. Είναι. Είτε χάσει το ποδόσφαιρο είτε κερδίσουν τα άλλα αθλήματα. Είναι. Μα λοιπόν, πάντα αυτό γίνεται. Είναι μια πλάστικα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Παρακαλώ.